Καλησπέρα λοιπόν, στο 17ο Sequel Server Saturday Night. Η απόψινή μας βραδιά θα έχει σαν θέμα να κάνουμε μια εισαγωγή στα Multi-Dimensional Expression Queries, τα MDX Queries που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στο SQL Server, αλλά θα τα δούμε εμείς για τον SQL Server τον 2012. Είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής και βρίσκομαι στο χώρο περίπου 25 χρόνια. Στο slide μπορείτε να δείτε διάφορους σταθμούς της μέχρι τώρα πορείας μου στο χώρο και να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Απλά να τονίσω ότι είμαι trainer της Microsoft από το 1998 και από το 2010 έχω γίνει μέχρι τιμής Microsoft με τον τίτλο του MVP. Επίσης είμαι μέλος στο IMCT, στο International Association Microsoft Certified Trainers, που είναι ένας οργανισμός που στην ουσία σκοπό έχει να βελτιστοποιήσουμε την εκπαίδευση της Microsoft, και πρόσφατα έγινα και Regional Leader για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείτε αν θέλετε να με ακολουθήσετε στα διάφορα socials, όπως ας πούμε στο Twitter. Υπάρχει η σελίδα του SQL Server του SQL School GR Greece στο Facebook, φυσικά υπάρχει και το site. Όποιος θέλει ή έχει κάποια ερώτηση μπορεί να στέλνει mail στο help@sqlschool.gr. Για να δούμε λοιπόν την σημερινή μας ατζέντα, για να δούμε τι θα δούμε μέσα σε αυτή τη μία ώρα και κάτι που θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχήν να δούμε τι είναι τα MDX queries. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Όσοι έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα, αν μπορείτε, να αλλάξετε σε κάποιο άλλο χρώμα την κάρτα σας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω σε τι βαθμό, αγαπητέ συνονόματε, έχεις ασχοληθεί στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά η συγκεκριμένη παρουσίαση είναι εισαγωγική. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πιο advanced ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε μετά το τέλος της συγκεκριμένης παρουσίασης. Εδώ η συγκεκριμένη παρουσίαση είναι εισαγωγική, είναι για να φέρει τον κόσμο στο να μπορεί να γράψει MDX queries. Πριν αρθούμε να γράψουμε MDX queries, πρέπει να καταλάβουμε λίγο κάποιες έννοιες, να δούμε κάποια concepts που υπάρχουν στο όλο θέμα για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αφού θα δούμε τα concepts, θα αναλύσουμε ένα MDX query, πώς συντάσσεται, ποια είναι τα στοιχεία της σύνταξής του, και μετά θα έρθουμε να μπούμε στο να δούμε τι είναι τα MDX expressions, να δούμε operations, functions, και το πιο απλό απ' όλα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε comments πάνω σε ένα MDX query. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα, όπου είναι να δούμε τι είναι τα MDX queries. Στην ουσία το ακρόνιμο MDX βγαίνει από την λέξη Multidimensional Expressions. Τι είναι αυτό τώρα το πραγματάκι? Έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να, και έχουμε γράψει φαντάζομαι, αρκετό Transact SQL, αρκετό Structured Query Language, έτσι. Είναι μια, όπως και το TSQL, είναι και αυτό μια γλώσσα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε και να διαβάσουμε, να πάρουμε αποτελέσματα, να πάρουμε δεδομένα από ανάλυση service databases. Στην ουσία αυτή η γλώσσα, τα MDX υποστηρίζουν δύο modes. Το ένα mode είναι τα expression language. Στην ουσία με αυτά έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε να κάνουμε define και να κάνουμε manipulate analysis services objects και τα data, και μάλλον και μπορούμε να
υπολογίσουμε, να κάνουμε calculations πάνω στα data, σε data values. Και το άλλο κομμάτι είναι τα query language, όπου στην ουσία είναι το αμυγός query, με το οποίο θα έρθουμε και θα διαβάσουμε, θα πάρουμε δεδομένα από ανάλυση services databases. Γενικώς μια μικρή ιστορία για τα MDX. Τα MDX αρχικά σχεδιαστήκανε από τη Microsoft και παρουσιαστήκαν για πρώτη φορά το 1998 μαζί με τον SQL Server, με τα SQL Server των 7 και την πρώτη εμφάνιση των Analysis Services στο που ήταν τα SQL Server Analysis Services version 7.0. Αλλά όπως και να έχει, και σε θα μπορούμε να το θεωρήσουμε σε γενικές γραμμές, είναι ένα στάνταρ πλέον, με το οποίο μπορούμε να έρθουμε και να πάρουμε δεδομένα από όλα τα databases. Όλα providers υποστηρίζουν το MDX, και μέσα σε αυτούς μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς, όπως είναι το SAS, το Hyperion, MicroStrategy, IntelliSense Server. Γενικώς είναι αρκετοί που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο standard και φυσικά το κάνουν και extend. Γενικώς θα πρέπει να πούμε ότι αν και έχει αφηθεί να γίνει extend η συγκεκριμένη γλώσσα, εντούτοις το να μάθουμε το standard είναι καλό, γιατί θα μπορούμε να δουλέψουμε με όλα τα εργαλεία τα οποία αναφέρθηκαν και παραπάνω. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τα concepts, τις έννοιες τις οποίες χρειαζόμαστε να ξέρουμε για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα τέτοιο query. Θα δούμε τι είναι measures, τι είναι measures groups, θα δούμε τι είναι ιεραρχίες και τι είναι levels μέσα σε μια ιεραρχία, να μιλήσουμε και να καταλάβουμε τι είναι τα members, τι είναι τα cells, tuples, sets. Είναι έννοιες τις οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα MDX query. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τα measures και τα measures group. Τα measures στην ουσία είναι αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα κύβο και στην ουσία είναι ένα special cube dimension, το οποίο αντιπροσωπεύει μια συλλογή από measures. Οξύμορο σχήμα, αλλά να το εξηγήσουμε. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε measures, μιλάμε για τα entities αυτά τα οποία μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε μέτρηση, δηλαδή τα μετρήσιμά μας. Παραδείγματος χάρη, είναι οι πωλήσεις πάνω στα τιμολόγια που κόβουμε, είναι οι φόροι πάνω στα τιμολόγια που κόβουμε, είναι η ποσότητα. Έτσι, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Από εκεί και ύστερα μπορούμε να πούμε ότι κάθε measure, κάθε μετρήσιμο ανήκει σε ένα measure group και ανήκει μόνο σε ένα measure group. Στην ουσία είναι μέλος του fact table, ο οποίος αυτός ο fact table ορίζει και το measure group. Τώρα, αν δεν ξέρουμε τι είναι το fact table, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε ότι το fact table είναι ο πίνακας ο οποίος περιέχει το πρωταρχικό μας δεδομένο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο θα διαβαστεί για να γίνουν τα διάφορα aggregations πάνω στα measures στα οποία έχουμε μέσα σε αυτό, και το οποίο εκτός από τα measures περιέχει και foreign keys στα αντίστοιχα dimensions. Τα dimensions είναι στην ουσία οι άξονες ανάλυσης με τα οποία μπορούμε να έρθουμε και να αναλύσουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα μας. Στην πραγματικότητα, τα measure groups βασικά χρησιμοποιούνται για να έχουμε κάποιο navigation και για να βοηθήσουμε στην ανάγνωση
των διαφόρων client εργαλείων που υπάρχουν, όπως είναι το Excel ή το MDX Query που μας δίνει μέσα από το SQL Server Management Studio, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιούνται μέσα στα MDX Queries. Στο slide που βλέπετε μπορείτε να δείτε τα measures, όπου στην πραγματικότητα έχω διάφορους fact πίνακες, όπου κάθε fact πίνακας μέσα του έχει τα διάφορα measures. Θα μπορούσαμε αυτό το πραγματάκι να έρθουμε και να το δούμε και βλέποντας τη δομή ενός κύβου κατά τη στιγμή της σχεδίασής του. Έχω ανοίξει ένα γνωστό κύβο της Adventure Works, όπου στην πραγματικότητα τι έχω, με το μπλε είναι τα διάφορα dimension tables και υπάρχουν και τα fact tables. Θα δείτε ότι υπάρχει ο finance fact. Αν θα έρθετε να το δείτε, θα δείτε ότι μέσα στον finance fact υπάρχουν τα primary, τα foreign keys με τα διάφορα dimension tables, όπως επίσης μπορούμε να έρθουμε και να δούμε να πάμε στο internet sales. Βλέπετε, αυτά όλα είναι τα foreign keys και ακριβώς από κάτω υπάρχουν τα αριθμητικά, γιατί στην ουσία τα measures αριθμητικές τιμές είναι, όπου βλέπετε ότι έχουμε το unit price, το quantity, το sales amount, το φόρο, το discount amount και όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία χρησιμοποιούνται σαν measures. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να έρθουμε και να καταλάβουμε είναι οι ιεραρχίες και τα levels μέσα στην ιεραρχία. Γενικώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε κύβος στην πραγματικότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο dimensions. Το ένα dimensions είναι το special, τα measures που είναι το special dimension, και από εκεί και πέρα χρειάζεται ακόμα ένα dimension, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, τους πελάτες, ή μπορεί να έχει ακόμα ένα dimension, ξέρω εγώ, τα προϊόντα. Αλλά εντάξει, σίγουρα δεν θα έχουμε κύβο που έχει μόνο ένα dimension, σίγουρα θα χρειαστούμε να έχουμε ένα κύβο που να έχει περισσότερα από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και παραπάνω dimensions. Κάθε dimension στην πραγματικότητα από πίσω του υποβόσκει μια ιεραρχία και μπορώ να έχω ιεραρχίες πάνω στο κάθε dimension, είτε σε επίπεδο attributes, πεδίων δηλαδή τα οποία έχω μέσα στο dimension table, ή να έρθω και να σχηματίσω μια δικιά μου ιεραρχία. Κάθε ιεραρχία μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα levels. Τι σημαίνει αυτό? Στο slide βλέπετε ότι έχω μαρκάρει την ιεραρχία Customer Geography. Αυτή είναι μια ιεραρχία την οποία την έχω φτιάξει με πεδία που συνήθως βρίσκονται στον πίνακα που αποτελεί το dimension, ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ή μπορεί να είναι και πεδία από άλλους πίνακες, αρκεί να μπορούν αυτά να έχουν κάποιο κοινό στοιχείο για να μπορούν να γίνουν match. Στη συγκεκριμένη ιεραρχία θα δείτε ότι υπάρχουν levels. Το ένα level λοιπόν είναι η χώρα, το άλλο level είναι η πολιτεία, η πόλη, ο καχυδρομικός κώδικας και στο τέλος είναι ο πελάτης. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, στη συγκεκριμένη ιεραρχία έχω, αν θα τις μετρήσω, 1, 2, 3, 4, 5 levels. Δεν έχω 5 levels, έχω ακόμα ένα level το οποίο είναι το all members, το all level, όπου δείχνει τα πάντα. Άρα λοιπόν έχω 6 levels. Σε κάθε τώρα ιεραρχία έχω τη δυνατότητα, και μπαίνει μάλλον αν το θέλετε, έχω τη δυνατότητα να έχω members. Κάθε ιεραρχία λοιπόν, κάθε level σε κάθε ιεραρχία έχει members. Members τι είναι στην ουσία? Members είναι οι τιμές
οι οποίες μπορούν να μπουν σε κάθε level. Στην πραγματικότητα, αν θα πάμε, ας πούμε, να πάρουμε μια άλλη ιεραρχία, την ιεραρχία του χρόνου, έχω λοιπόν μια ιεραρχία, το date calendar, στο οποίο βλέπετε ότι έχω το calendar year, το χρόνο μου, το semester, το εξάμηνο, πρώτο εξάμηνο, δεύτερο εξάμηνο, και από εκεί και κάτω έχω τα τρίμηνα. Βλέπετε λοιπόν ότι σε κάθε ιεραρχία μέσα έχω members, όπως είναι το πρώτο εξάμηνο του 2005, το δεύτερο εξάμηνο του 2005, το πρώτο εξάμηνο του 2006. Αντίστοιχα, στα τρίμηνα βλέπετε ότι έχω το πρώτο τρίμηνο του 5, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 5, αντίστοιχα 6, αντίστοιχα 7, 8, 9, 10 και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχω σε κάθε ιεραρχία, έχω τα επίπεδα, τα levels, και μέσα σε κάθε level υπάρχουν τα members. Στο MDX query, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε, να ζητήσουμε το συγκεκριμένο level ή το συγκεκριμένο member μέσα στο level. Η γενικότερη αρχή, σύνταξη, τρόπος προσέγγισης πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι να αναφερθούμε με το όνομα του dimension, τελεία το όνομα της ιεραρχίας, τελεία το όνομα του επιπέδου, τελεία το όνομα του μέλους. Παραδείγματος χάρη, αν ήθελα να πάρω, όπως έχω και στο slide, το πρώτο τρίμηνο του 2008, θα πρέπει να πω το όνομα της ιεραρχίας μου και κοιτάξτε και δίπλα την εικόνα που έχω στο slide και λέω date calendar τελεία calendar quarter τελεία Q1 CY 2008. Στην ουσία εδώ χρησιμοποίησα το όνομα. Βέβαια, μπορώ να μην χρησιμοποιήσω το όνομα και να πάρω αυτό που λέμε το path key, όπου στην ουσία τι είναι, είναι το key με το οποίο μοναδικά οριοθετεί το συγκεκριμένο μέλος. Αν έχετε ασχοληθεί λιγάκι με ανάλυση services και στα dimension επάνω, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το key value και το display value, το name value. Το name είναι να του δείξεις Q1 CY 2008, ενώ το key στην πραγματικότητα είναι το 2008 1, πρώτο τρίμηνο. Βέβαια αλλάζει λιγάκι το annotation στο πώς θα το καλέσω, όπου χρειάζεται να βάλω μπροστά το ampersand. Μπορώ να έρθω και να δω πολλές τέτοιες ιεραρχίες και να το δούμε και λίγο ζωντανά. Αν θα έρθουμε και πάρουμε, ας πούμε, το date, βλέπετε ότι εδώ έχουμε τα πεδία τα οποία έχουμε επιλέξει να είναι attributes πάνω στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο dimension, και έχουμε έρθει και έχουμε φτιάξει αντίστοιχα κάποιες ιεραρχίες. Fiscal year, φυσικό έτος, calendar year, οικονομικό έτος, weeks ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να έρθω και να κάνω browse μια ιεραρχία που θέλω, παραδείγματος χάρη το calendar. Βλέπετε, έχω όλες τις περιόδους. Είναι ένα level. Από κάτω είναι το επίπεδο, το δεύτερο level που μου δείχνει τα χρόνια, και αυτά εδώ είναι το, αν θα το δούμε στη λογική, βλέπετε calendar year, είναι το πρώτο επίπεδο. Στο browser λοιπόν αυτό εδώ είναι το calendar year και αυτά εδώ είναι τα μέλη του. Το επόμενο, αν θα το δούμε, στη δομή του είναι τα εξάμηνα, και στο browser είναι πρώτο εξάμηνο, δεύτερο εξάμηνο. Ακριβώς από κάτω είναι τα τρίμηνα, και αν θα έρθουμε να κάνουμε expand κάποιο από αυτά, θα δούμε ότι υπάρχει το τρίτο, το τέταρτο τρίμηνο. Προφανώς δεν έχει πρώτο και δεύτερο, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Και αν θα συνεχίσουμε την ιεραρχία, βλέπουμε έχουμε το μήνα και το άλλο επίπεδο είναι η ημέρα. Μπορούμε να έρθουμε και να δούμε ότι έχει τους μήνες και κάτω από κάθε μήνα έχει τις ημέρες του.
πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες έννοιες, διότι πάνω σε αυτά θα μπορέσουμε να έρθουμε και να κάνουμε την δουλειά μας. Αν δεν τα κατανοήσουμε αυτά, έχουμε σοβαρό θέμα στο να γράψουμε MDX queries. Από εκεί και ύστερα, έχουμε τα cells. Για να έρθουμε να δούμε τι είναι τα cells. Τα cells στην πραγματικότητα είναι αυτά που κρατάνε τα δεδομένα από τα measures που έχω μέσα στο κάθε κύβο μου. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε τον κύβο που βλέπετε στο συγκεκριμένο slide. Ο συγκεκριμένος κύβος λοιπόν τι έχει. Έχει τις πωλήσεις, το internet sales αν θέλετε, για την εταιρεία μου. Όπου όμως έχω ένα dimensions που είναι το χρόνος, που έχει quarter 1, quarter 2, quarter 3, 4, το semester του καθενός και φυσικά υπάρχει το year. Από την άλλη μεριά έχω το product line, δηλαδή τα προϊόντα μου σε γραμμή παραγωγή, σε πώς θα χωρίσει, και έχω accessories, οι κατηγορίες αν θέλετε, mountain, road, touring, και από την άλλη μεριά έχω τους πελάτες μου, βασικά δεν τους έχω αναλυτικά, έχω πάρει τις χώρες. Στην πραγματικότητα, αν θα έρθετε να κοιτάξετε πάνω εδώ, θα δείτε ότι ένας κύβος, και ας τον φωτίσουμε, ένας κύβος έχει ένα cell. Όταν αναφέρομαι σε ένα cell, όπως αυτό που έχω φωτίσει, έχει μέσα μια τιμή, έχει την τιμή 600, γι' αυτό και βλέπετε ότι και στο πλάι έχω γράψει ακριβώς την ίδια τιμή για αυτά που φαίνονται. Λέω 1304, 1304, 640, 640. Και αν εμφανιστεί και το ποντικάκι, να το δείχνουμε, να το. 640, 640. Στην ουσία αυτό εδώ το κομμάτι έχει, αν θα το ορίσουμε, έχει τις πωλήσεις για τον Καναδά, για τα accessories για το τέταρτο τρίμηνο. Από εκεί και πέρα, εγώ όταν θα θέλω να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο κελί, θα πρέπει να έρθω και να πω θέλω το συγκεκριμένο κελί, όπου είναι, ξέρω εγώ, οι πωλήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για Mountain, για το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό σε ένα MDX query είναι δείξε μου το Internet Sales Amount on Columns, θα το εξηγήσουμε αυτό, από το κύβο Adventure Works, όπου θέλω να πάρω τις πωλήσεις, το Internet Sales Amount, για το δεύτερο τρίμηνο του 2011, για τα Mountain προϊόντα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα αυτά τα θέλω να πάρω γι' αυτό και γι' αυτό είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει στο χώρο να έχουμε τα τρία σημεία H, P, Z. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε, και το προσδιορίζουμε, τα τρία σημεία με τα οποία μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε locate το συγκεκριμένο κελί. Μια επόμενη έννοια την οποία πρέπει να έρθουμε και να βάλουμε καλά στο μυαλό μας είναι τα tuples. Tuples φυσικά δεν υπάρχουν μόνο στο MDX, tuples υπάρχουν και στο Transact SQL. Γενικότερα η λογική των tuples ξεκίνησε από το Transact SQL, και αν θα δείτε και κάποια βιβλία ή θα δείτε παρουσιάσεις του κυρίου Date, του CJ Date, Chris Date, που είναι ένας από τους θεμελιωτές των RDBMS, θα δείτε ότι είχαν ξεκινήσει μαζί με το code και είχαν δώσει την έννοια του tuple. Το tuple στην πραγματικότητα τι είναι? Αρκετές φορές χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιο expression το οποίο μοναδικά να μας ορίζει ένα cell ή ένα section, γιατί
θα δούμε και τι είναι και τα sections, μέσα σε ένα κύβο. Αυτό το πραγματάκι είναι ένα tuple. Ένα tuple στην πραγματικότητα μπορεί να απεικονιστεί είτε με ένα μέλος, όπως παραδείγματος χάρη το παράδειγμα 1, λέω ας πούμε ότι εγώ μοναδικά ορίζω ότι θέλω την Γαλλία στις χώρες στην ιεραρχία των customers, όπως και αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα slice όπως το λέμε ή ένα simple tuple, αλλά μπορώ να έρθω και να κάνω, να ορίσω tuples τα οποία είναι πιο σύνθετα και αποτελούνται από περισσότερα στοιχεία που προσδιορίζουν συγκεκριμένα το κελί μου, όπως το δεύτερο παράδειγμα, όπου στο δεύτερο παράδειγμα λέμε ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε το κελί που είναι για τη Γαλλία, αλλά για το πρώτο τρίμηνο του 2011. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο tuple. Το ίδιο με περισσότερα στοιχεία, με περισσότερη ακρίβεια, μπορώ να προσδιορίσω πάλι το πρώτο τρίμηνο του 2011 για τα mountain προϊόντα για τη Γαλλία. Όσο πιο πολλά στοιχεία μπλέκουμε μέσα εκεί, τόσο πιο πολύ προσδιορίζουμε το συγκεκριμένο κελί. Όσο πιο λιγότερα στοιχεία προσδιορίζουμε, στην ουσία το κελί μας είναι, μάλλον δεν είναι ακριβώς κελί, είναι σύνολο από κελιά. Αν θα γυρίσω πίσω στο παράδειγμα με το γκύβο μας, θα δείτε ότι βάζοντας τα τρία στοιχεία, γιατί εδώ στην ουσία έχω τρεις διαστάσεις, τρία dimensions, προσδιορίζει το συγκεκριμένο κελί. Όταν του είπα θέλω μόνο για τη Γαλλία, στην πραγματικότητα προσδιορίζω αυτό εδώ το κομμάτι όλο. Όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι και αυτό ένα κελί, αλλά είναι το άθροισμα των εσωτερικών του κελιών. Το επόμενο κομμάτι στο οποίο μπορούμε να έχουμε και καλό είναι να το κατανοήσουμε είναι τα sets. Τα sets είναι collection από tuples. Οι ανάγκες είναι τέτοιες που πολλές φορές χρειαζόμαστε κάποια πράγματα να συνδυαστούν με κάποια άλλα. Έτσι λοιπόν μπορεί να θέλω ένα κελί από να πάρω τις πωλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα άλλο κελί να πάρω, ξέρω εγώ, τις πωλήσεις από κάποια άλλη χώρα. Ή ακόμα να έρθω και να πω θέλω να δω τι έχει γίνει το 2006 ή τι έχει γίνει το 2008 για τις πωλήσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε το πρώτο παράδειγμα. Το πρώτο παράδειγμα του λέω ότι κοίταξε να δεις, θέλω να δω κάτι, τις πωλήσεις, το Internet Sales, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα, αυτό εδώ είναι ένα tuple, single tuple, όπως είπαμε και προηγουμένως, simple tuple, όχι single, και αυτό εδώ πέρα ένα άλλο tuple. Αυτά τα δύο μαζί μου κάνουν ένα set. Πιο κάτω μπορούμε να δούμε το ίδιο ακριβώς παράδειγμα, αλλά πιο σύνθετο. Έχω ένα tuple που είναι μέσα στις παρενθέσεις μου και ξεχωρίζουν όπως βλέπετε, όπου μου λέει θέλω για το 2008 το πρώτο τρίμηνο για τα προϊόντα Mountain και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα στην ουσία έχω έρθει και έχω προσδιορίσει το location, ξέρω που θα αναφερθώ, και έχω ένα άλλο για το 2006, το πρώτο τρίμηνο του 2006 για το ίδιο προϊόντα αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ένα άλλο location. Αυτά τα δύο μαζί μας κάνουν ένα set. Φυσικά μπορώ να έχω περισσότερα από δύο, τρία, τέσσερα tuples μέσα σε ένα set. Είναι θέμα το πώς θέλω να ορίσω τα συγκεκριμένα πράγματά μου.
Αυτές είναι οι βασικές έννοιες. Έχω λοιπόν measures, έχω measure groups, έχω tuples, έχω sets και cells. Με αυτά τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε να γράψουμε queries. Και ας το ξεκινήσουμε. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τα MDX queries. Τα MDX queries στην ουσία είναι ένα select statement. Αυτό είναι τα MDX queries. Ρωτάμε, δεν έχουμε να κάνουμε inserts, updates ή deletes εδώ πέρα. Selects έχουμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα κάθε select statement αρχίζει και σπάει σε clauses και άλλα πράγματα και τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε, όπως ας πούμε είναι το select clause, from, where και with clause, να δούμε name sets, να δούμε calculate members και να δούμε ranking και sorting. Αν έρθουμε να δούμε γενικότερα την σύνταξη του select statement, πιθανότατα να μας φανεί οικεία με το Transact SQL. Πιθανότατα κάποιοι που ξέρουν Transact SQL, βλέποντας και το with επάνω, να πάει κατευθείαν το μυαλό τους σε Common Table Expressions. Σίγουρα μοιάζει με ένα Transact SQL, όμως στα MDX queries τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και το τι υποστηρίζουν πολλά περισσότερα πράγματα από ένα Transact SQL query. Για να έρθουμε να δούμε, πρωτού ξεκινήσουμε, ένα παράδειγμα, αν και ήθελα να τα κάνω στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ας τα πάρουμε λίγα-λίγα από εδώ. Ας πάρω και ας νύψουμε, όχι αυτό, αυτό. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να δει δεδομένα που είναι ως εξής. Θέλω να δει τα προϊόντα, θέλει να δει τις πωλήσεις που υπάρχουν στο 2006, όμως όχι για όλα τα προϊόντα του 2006, αλλά για τα προϊόντα που ήταν στην πρώτη δεκάδα του 2005, δηλαδή που είχαν πουληθεί περισσότερο το 2005. Θα μπορούσε κάποιος, επειδή αυτά τα δεδομένα υπάρχουν μέσα στο data warehouse μου, να έρθει και να κάνει ένα query πάνω στο συγκεκριμένο πίνακα, τον fact πίνακα, μέσα στο data warehouse μου, μαζί με τους dimension tables και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε συνηθίσει. Θα μπορούσε άνετα να το κάνει. Αν θα έρθουμε να δούμε το συγκεκριμένο query και το έχω γράψει, θα δείτε ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο query με πολλά sub-queries μέσα του, όπου φυσικά αν θα κάνω μια εκτέλεση, καταρχήν να κάνουμε μια θα πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Μη σας ξεγελάει το γεγονός ότι εδώ το αποτέλεσμα ήρθε γρήγορα, έτσι. Ο όγκος των δεδομένων που υπάρχουν στη συγκεκριμένη βάση είναι πάρα πολύ μικρός. Επίσης να σας πω ότι έχω ήδη τρέξει, γιατί ήθελα να τεστάρω τα queries πριν κάνω το demo, άρα σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα βρίσκονται πάνω στην buffer cache. Και γενικώς, εντάξει, υπάρχει και ένα γρήγορο μηχανάκι, μόνο του είναι και βγήκε γρήγορα το αποτέλεσμα. Αυτό πιθανότατα σε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων να χρειάζεται περισσότερο χρόνο εκτέλεσης. Δεν θα σχολιάσω το complexity στο συγκεκριμένο query. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι λίγος πολύ έχετε συνηθίσει σε τέτοιου είδους query, αλλά εν πάση περιπτώσει για να γραφτεί είναι κάπως δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, αν έχω τα δεδομένα μου μέσα σε
ανάλυση services, το συγκεκριμένο query μπορεί να γίνει πιο απλό και φυσικά να εκτελεστεί πιο γρήγορα. Μη σας φαίνεται αυτή τη στιγμή δύσκολο, θα τα εξηγήσουμε όλα στην πορεία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω ένα τέτοιο query το οποίο συνδυάζει όλο το πλήθος των πραγμάτων το οποίο θα δούμε στο συγκεκριμένο Saturday night. Κάνουμε ένα member, το οποίο ορίζουμε με set, του ορίζουμε τι θέλει να έχει το συγκεκριμένο member, του λέμε θέλουμε τα 10 προϊόντα που έχουν πουληθεί το 2005, γι' αυτό χρησιμοποιούμε την top count, και από εκεί και ύστερα χρησιμοποιούμε το select για να πάρουμε τα προϊόντα τα οποία έχουν πουληθεί μέσα στο 2006. Αν το κάνουμε execute το συγκεκριμένο query, θα δείτε ότι έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Σαφώς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα έρθει πιο γρήγορα κατά την εκτέλεσή του. Ναι μεν μοιάζουν να είναι τα ίδια, όμως έχω πολλά περισσότερα πράγματα που μπορώ να κάνω σε ένα MDX Select Statement. Και ας έρθουμε να δούμε τα πράγματα σιγά σιγά. Ας πάρουμε το Select Close. Στην ουσία, μέσα σε ένα Select Statement, σε ένα MDX Select Statement, έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε το Select Close. Μέσα στο Select Close μπορούμε να ζητήσουμε να πάρουμε δεδομένα από περισσότερες από μία από ένα dimensions. Αυτά στην ουσία είπαμε ότι είναι το χι, ψι, ζεντ και ούτω καθεξής. Είναι αυτό που λέμε axis specification. Με το select close έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε define τους άξονες τους οποίους θα δείξουμε στο αποτέλεσμά μας. Για να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να έρθουμε και να ορίσουμε τι θέλουμε να δούμε, πού θέλουμε να το δούμε. Μπορούμε να έρθουμε μέσα στο select να ορίσουμε μέχρι 128 άξονες. Το θέμα μου είναι, βρέστε μου το εργαλείο αυτό που θα δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να δει αυτούς τους 128 άξονες με τη μία. Γενικώς δεν έχουμε πολλά εργαλεία που να μας δείχνουν πάνω από 3. Το Excel μπορεί να δείξει 3, αλλά στην ουσία 2 δείχνει και την τρίτη την ανεβοκατεβάζουμε. Σε κάθε μέλος που βάζουμε πάνω στο Select πρέπει να προσδιορίσουμε πού θέλουμε να το δείξουμε. Υπάρχουν λοιπόν τα πρώτα 5 axes, οι πρώτοι 5 άξονες είναι columns, δηλαδή αυτό που θα σου βάλω θέλω να μου το δείξεις σαν κολόνα, αυτό άλλο είναι αυτό που θέλω να σου βάλω είναι να μου το δείξεις σαν γραμμή, μπορώ να αυτό να το πάω ότι θέλω να μου το δείξεις σε pages, σε sections, σε chapters, αλλά ξαναλέω ότι είναι δύσκολο και πολλά εργαλεία μόλις δούνε πάνω από 2 άξονες χτυπάνε λάθος, και μέσα σε αυτά τα εργαλεία είναι και το Management Studio το οποίο έχουμε στο SQL Server. Σου λέει δεν μπορώ να δείξω παραπάνω από 2 άξονες. Στην ουσία μπορώ λοιπόν να έρθω και να πω ότι θέλω να μου δείξεις τα Internet Sales Amounts στις κολόνες για όλες τις χώρες και ανά product line, δηλαδή accessories, mountain κτλ. Αυτό το query, αν θα πάμε να το εκτελέσουμε μέσα στον φίλτατο SMS, θα χτυπήσει. Για να έρθουμε όμως να το δούμε αν λέμε αλήθεια ή όχι. Ας κλείσουμε αυτό. Και ας το κάνουμε execute. Βλέπετε, σου λέει ότι δεν μπορώ να δείξω πράγματα περισσότερα από
δύο άξες. Αυτό το query, αν θα το κάνεις μέσα από ένα Excel, θα μπορούσες να το δείξεις. Στην ουσία θα έδειχνες γραμμές κολόνες και το product line θα το έβλυνες ακριβώς από πάνω. Για να πάρουμε όμως, μιας και είμαστε εδώ, κάποια απλά πράγματα. Η πιο απλή μορφή σε ένα τέτοιο query είναι να πω select from το όνομα του κύβου μου. Κάνοντας ένα απλό execute εδώ, μου δείχνει κάποιο νούμερο. Πιθανότατα, αν κάνω double click, θα δείτε ότι μου φαίνει τα cell properties. Βλέπετε το value και το formatted value. Και αυτά είναι properties τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω στα client εργαλεία για να πω πώς θα δείξω την τιμή που έχει στο cell μου. Και όχι μόνο, θα δούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, να έχουμε και χρώματα και ό,τι άλλο προαιρείστε. Αλλά πιθανότατα να ρωτιέται τώρα αυτό το νούμερο εδώ πέρα σε τι αναφέρεται. Σε κάθε κύβο έχω τη δυνατότητα να προσδιορίσω ποιο είναι το default measure. Δηλαδή αν δεν πω τίποτα, τι θα μου ματράει, τι θα μου φέρνει το query μου. Αυτό γίνεται πάνω στο κύβο μου. Αν θα έρθω στο κύβο μου και πάω στα properties, θα δείτε ότι υπάρχει το property default measure και έχω τη δυνατότητα να πω ποιο θέλω να είναι το default measure. Εδώ έχει επιλεγεί το default measure να είναι το reseller sales amount. Άρα λοιπόν το νούμερο που προηγούμενα είδαμε ήταν το reseller sales amount. Θα μπορούσα να έρθω και να του πω κάποιο άλλο. Απλά να ξέρετε ότι κάθε φορά που αλλάζετε κάποιο property πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει deploy και process πάνω στον analysis server μου. Πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, ας έρθουμε να καλύψουμε τουλάχιστον το επόμενο βασικό κομμάτι του MDX query μου, που είναι το from. Το from close, στην ουσία έχει τη δυνατότητα να μου προσδιορίσει το κύβο πάνω στον οποίο θα έρθω και θα, από τον οποίο μάλλον θα έρθω και θα πάρω τα δεδομένα μου. Και είναι απαραίτητο. Δεν μπορώ να έχω MDX query χωρίς να υπάρχει from. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να μην αναφερθώ κατευθείαν πάνω στο κύβο μου, σαν οντότητα, αλλά να έρθω και να πάρω ένα υποσύνολο αυτού του κύβου, κάνοντας ένα sub-select. Κάτι αντίστοιχο με τα sub-queries που έχουμε σε transact SQL. Φυσικά το subselect υπόκειται στους ίδιους κανόνες που έχει ένα MDX select statement. Ας έρθουμε να δούμε ακόμα κάτι για να το κλείσουμε. Έχουμε λοιπόν και το where clause. Το where clause είναι αυτό που ονομάζουμε slicer specification. Στην ουσία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σαν concept ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα κάναμε σε ένα TSQL statement, filtering. Ναι, να το δούμε όμως, γιατί μπορώ να κάνω και άλλα πραγματάκια. Σαν concept λοιπόν είναι σαν να έχω το where σε ένα transact SQL statement. Με τη διαφορά όμως ότι εδώ δεν έρχομαι να βάλω τιμές του στυλ μεγαλύτερο από τόσο, μικρότερο από τόσο. Πρέπει να έρθω και να ορίσω φέτες, γι' αυτό το λέμε slicer, φέτες μέσα στον κύβο μου. Όπως παραδείγματος χάρη στα δύο παραδείγματα τα οποία έχουμε εδώ επάνω, έρχομαι και του λέω ναι μεν θέλω τις πωλήσεις από το ίντερνετ, ανά product line για τον κύβο που τον έχω ονόμασε Advanced Works, όπου όμως θέλω μόνο αυτά που είναι ασημένια, το χρώμα τους είναι ασημένιο. Αν ήθελα και κάτι ακόμα, θα αρθόμουν και του έλεγα θέλω αυτά που είναι ασημένια και αυτά που είναι κόκκινα. Για να έρθουμε να δούμε έτσι μερικά αποτελέσματα. Ας πάμε
Εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το πιο απλό παράδειγμα. Του λέμε, κοίταξε να δεις, θέλω να μου δείξεις συνολικά τι πωλήσεις έχω κάνει από το ίντερνετ. Αν κάνω execute το συγκεκριμένο query, θα δείτε ότι θα έρθει και θα μου πει ότι γενικότερα τα internet sales σου είναι 29 εκατομμύρια και τόσα δολάρια. Επίσης, βλέπετε ότι έχω έρθει και έχω πει on columns. Τώρα αυτό δεν έχει νόημα και δεν πρόκειται να παίξει να το πω on rows, μια κολόνα είναι, μια τιμή βγάζει. Παρ' όλα αυτά όμως έχω τη δυνατότητα να έρθω και να του πω on 0 για τις κολόνες, 1 για τις γραμμές, 2 για τα pages, 3 για τα sections και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα query το οποίο δεν παίζει. Για να έρθουμε να δούμε αυτό που είδαμε στην ουσία με το tuple μας που είπαμε τι θέλουμε να δούμε. Προηγουμένως είδαμε ότι θέλω να δω, αν το τρέξουμε αυτό έτσι, θέλω, είναι συνολικά οι πωλήσεις μας για όλα τα product line μας. Αν το τραβήξουμε εδώ επάνω, βλέπετε λοιπόν, σου λέει όλες οι πωλήσεις σου, και ας το ανεβάσουμε και αυτό λιγάκι, όλες οι πωλήσεις σου, internet sale πωλήσεις σου για τα product line σου, είναι, συνολικά είναι τόσο. Θυμηθείτε ότι υπάρχει και το all products, έτσι, το all level, accessories τόσο, components τόσο, mount and road, Turing. Εδώ είναι για όλα όμως και για όλα τα χρώματα. Εγώ δεν θέλω για όλα και για όλα τα χρώματα. Μένα με ενδιαφέρει να έρθω και να δω μόνο για αυτά που είναι ασημένια. Και βλέπετε ότι εδώ σου λέει ότι συνολικά τα ασημένια σου είναι τόσο, 29 ήταν, είναι 5, τόσα είναι τα σε accessories, τόσα είναι σε components και τόσα είναι σε mount and προϊόντα. Όπου βλέπει το αφεντικό και λέει, α, περισσότερο λοιπόν τα ασημένια πουλούνται στα προϊόντα βουνού. Αντίστοιχα, μπορώ να έρθω και να δω πόσο είναι τα κόκκινά μου. Και εδώ βλέπετε ότι εδώ είναι τελείως αδιαφορετικά, βλέπετε, έχει μόνο accessories και road, και μάλιστα τα road είναι αυτά που πουλάνε περισσότερο, άρα σημαίνει ότι όσοι θέλουν πράγματα που είναι στο βουνό επιλέγουν, που είναι ξέρω, mountain bikes και όλα αυτά, επιλέγουν ασημένια χρώματα, ενώ αυτοί που είναι ξέρεις, μες στην πόλη και θέλουν να είναι πιο φανταχτεροί αγοράζουν κόκκινα προϊόντα, έτσι, και είναι τα πράγματα τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να λάβει υπόψη το αφεντικό για να δει τι χρώματα, αν ήταν εργοστάσιο, τι χρώματα θα βγάλει για το βουνό, για την πόλη. Άρα λοιπόν μια σχέση θα μπορεί να πει ότι πιο φανταχτερά χρώματα θέλω για την πόλη, ενώ πιο ματ χρώματα ή πιο ουδέτερα χρώματα θέλω για το βουνό. Αν θέλω λοιπόν να δω τις πωλήσεις μου και για τα κόκκινα και για τα ασημένια, βλέπετε ότι πλέον έχω πόσες είναι οι πωλήσεις μου και για τα κόκκινα και για τα ασημένια. Έχω μαζέψει. Κάτι τέτοιο θα το κάνατε σαν Transact SQL, λέγοντας ένα sum, ξέρω εγώ, με group by, όπου θα βάζετε το where, το color να είναι silver και το χρώμα να είναι και κόκκινο, χοντρικά. Απλά εδώ έχω φτιάξει το tuple μου, το οποίο το έχω βάλει στο where μου, στην ουσία το set μου εδώ πέρα, το έχω βάλει στο where μου και έχω κόψει και έχω πάρει μόνο αυτά που ζητάω. Όπως είδαμε και προηγούμενα, σε ένα MDX query υπάρχει στην αρχή ξεκινάει με το with close. Με το with close έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε calculations τα οποία πρέπει να είναι formulated, δηλαδή πρέπει να τους βγάλω μια φόρμουλα, ένα expression μέσα εκεί και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο συγκεκριμένο query. Το scope τους είναι δηλαδή μόνο για το συγκεκριμένο query. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έρθω και να κάνω πράγματα, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορούσα να έρθω και να πω ότι θέλω να διαβάσω πράγματα που βρίσκονται εκτός κύβου. Υπάρχει μια function την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε συχνά και πυκνά,
τη Lookup Cube. Επίσης, με αυτή την λογική, με αυτή τη, το width, μπορώ να έρθω και να δημιουργήσω namesheets και calculated members. Για να έρθουμε να δούμε τα namesheets. Τι έχω εδώ μπροστά μου, με ένα παράδειγμα. Λέω λοιπόν select, θέλω στις κολόνες να δω τα internet sales amount, τις πωλήσεις μου. Για ποιους όμως, τι έχω φτιάξει εδώ, έχω φτιάξει ένα set, το οποίο του λέω ότι θέλω για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς και για τους Άγγλους. Από τη συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο κύβο. Είναι απλό, δεν μας δημιουργεί δυσκολία στο μάτι, αλλά φανταστείτε όμως ότι αυτό μπορούσε να είναι πιο σύνθετο, να ζητάω περισσότερα πράγματα. Αντί να κάθομαι πάνω στο select και να γράφω συνέχεια τέτοια ποιήματα, έχω τη δυνατότητα να έρθω και να ορίσω ένα named set πριν το select. Αλλά αυτό, όταν θα το τρέξω, στην ουσία ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο query. Πώς το ορίζω? Λέω with set, του δίνω ένα όνομα as, και μέσα σε μονό quote έρχομαι και ορίζω το set που προηγούμενα είχαμε. Από εκεί και ύστερα γράφω το select μου και του λέω ναι, θέλω τα internet sales on columns, αλλά αντί να γράφω όλο το ποίημα που έχω γράψει εδώ, αναφέρομαι με το όνομα που προηγούμενα όρισα στο set μου. Έτσι λοιπόν, μπορεί να έχω ένα complexity, να έχω βάλει όλο το complexity πάνω στο with και να μου φαίνεται μακρινάρι το query, αλλά το κάθε αυτό σώμα στο select, τα πράγματα μου είναι πιο ξεκάθαρα. Τι είναι τα namesets? Τα namesets θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα alias από collection, από tuples, μέσα σε ένα set, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε. Εδώ, αυτό το οπουδήποτε είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Στα namesets έχω τη δυνατότητα να έχω global namesets, static και dynamic namesets. Αν θα έρθετε να δείτε τη σύνταξη στα books online, αν θέλω να φτιάξω ένα global nameset, η εντολή είναι create set, το όνομα του κύβου μου, τελεία το όνομα του nameset, as, και γράφω ακριβώς τα ίδια πράγματα όπως έγραψα και πριν, απλά δεν χρειάζεται να τα βάλω μέσα σε ένα μέσα σε μονά quotes. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο οποιοσδήποτε χρήστης από οποιοδήποτε session θέλει να αναφερθεί στο συγκεκριμένο nameset, μπορεί πολύ απλά να έρθει και να το κάνει. Συνήθως, αντί να έρθουμε και να γράψουμε το όνομα του κύβου, χρησιμοποιούμε τη μαγική λέξη current cube, και ο λόγος που κάνουμε κάτι τέτοιο είναι γιατί μπορεί στο development να έχουμε πει τον κύβο μας με ένα όνομα α, αλλά όταν θα πάει και θα εγκατασταθεί στο production μπορούμε να το πούμε με ένα άλλο όνομα β, και για να μην έχουμε προβλήματα χρησιμοποιούμε τη μαγική λέξη current cube στο συγκεκριμένο, στον τρέχοντα κύβο. Για να έρθουμε να δούμε το συγκεκριμένο παραδειγματάκι. Λοιπόν, το παράδειγμά μας, έχω το συγκεκριμένο query με το set μου, θέλω να δω τις πωλήσεις για όλους αυτούς. Όντως, αν το τρέξω θα φέρει τις πωλήσεις, αλλά είπαμε, αν έχω
πιο complex σενάριο, θα έχω πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να έρθω και να του πω φτιάξε μου ένα set, το οποίο το έχω ονομάσει Europe, για τη Γαλλία, τη Γερμανία, το United Kingdom, και απλά εδώ αναφέρομαι στο nameset μέσα στο select μου, θα έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και θα κάνω πιο εύκολη τη ζωή μου ως προς το διάβλωμα του select μου. Φυσικά μπορώ να έρθω και να φτιάξω ένα global set, create set, αυτό που θέλω, το όνομα του κύβου μου ή current cube, δηλαδή εδώ θα μπορούσα αυτό να το αντικαταστήσω και να έρθω να του πω current cube. Ναι, γιατί δεν είμαστε σε calculate, εντάξει, ένα λεπτό, μισό λεπτό, κάναμε πολλά undo. Εδώ αυτό έχει νόημα περισσότερο να το γράφετε και θα σας εξηγήσω πού. Και όχι σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά δεν πειράζει. Έλα, πού σας έχασα. Ας το φτιάξουμε αυτό εδώ. Execution complete. Αν θέλω τώρα το queer μου να το εκτελέσω, βλέπετε ότι λείπει τελείως το width. Θα πάρω το ίδιο αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε άλλος σε ένα άλλο session θέλει να καλέσει το ίδιο query, άλλο session είναι αυτό, θα δείτε ότι θα πάρει το αποτέλεσμά μου. Βέβαια εδώ δεν του είπαμε ότι είναι και global, μισό λεπτάκι, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν θέλω να το σώσουμε και είμαστε εδώ. Αν θέλω να σβήσω το set μου, μπορώ να έρθω και να το κάνω drop, και πάμε σε δύο έννοιες τις οποίες δεν υπήρχαν μέχρι τώρα, εμφανιστήκανε στο SQL Server το 2012. Static και Dynamic Sets. Για να έρθουμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι γίνεται με την όλη διαδικασία. Στον 2008, ας πούμε, στα Analysis Services, όταν ερχόμασταν και ορίζαμε ένα nameset, στην πραγματικότητα τι γινότανε. Κάθε φορά που κάποιος δημιουργήσε ένα context, έκανε ένα session πάνω στα Analysis Services, δηλαδή συνδεόταν για να πάρει κάποια δεδομένα, αυτό το set ερχόταν και γινόταν evaluate. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το evaluation που γινόταν πάνω στο συγκεκριμένο set πιθανότατα να μην περιείχε και τα δεδομένα τα οποία ήθελα να έχω. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η ανάγκη, ήταν πολύ προβληματικό αυτό, έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάτι το οποίο την ώρα που εκτελείται το συγκεκριμένο query να έρθει και να γίνει εκείνη τη στιγμή evaluate το συγκεκριμένο nameset, δηλαδή να διαβαστούν τα περιεχόμενά του. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτήν την όλη διαδικασία ήρθαν πλέον και πάνω στο create set, μας δώσαν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε αν είναι dynamic. Αν δεν είναι dynamic, αν δεν πούμε τίποτα δηλαδή, είναι static. Με το dynamic, στην ουσία εκείνη τη στιγμή που θα εκτελεστεί το query, τότε θα γίνει και evaluate το συγκεκριμένο set. Αυτό έτσι δεν θα μας δημιουργήσει και προβλήματα στην ποιότητα των δεδομένων που έχουμε μέσα στο συγκεκριμένο set. Είναι από τα πράγματα τα οποία υπάρχουν πλέον και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης θα δείτε ότι έχω τη δυνατότητα να προσδιορίσω αν αυτό είναι session, δηλαδή θα το χρησιμοποιήσω μόνο στο συγκεκριμένο session. Αν θα φτιάξω ένα set το οποίο είναι για session, σημαίνει ότι είναι local για το session που το χρησιμοποιεί. Οπότε οποιοδήποτε άλλος δεν μπορεί να δει το συγκεκριμένο set, nameset, και φυσικά μπορεί να είναι και hidden. Επίσης θα δείτε ότι έχω τη δυνατότητα να προσδιορίσω
και διάφορα properties, όπως ας πούμε το caption και ποιο είναι το display folder, το οποίο θα εμφανίζεται στο συγκεκριμένο nameset. Στην ουσία το display folder είναι μια λογική έννοια που χρησιμοποιείται κυρίως για να ομαδοποιήσουμε τα πράγματα, τα measures μας ή τα namesets ή τα calculated members μέσα στο γύβο μας. Δεν χρησιμοποιείται για καμία άλλη έννοια. Calculated members. Πολλά calculated members και αρκετά δυνατό κομμάτι στη φιλοσοφία των κύβων. Στην πραγματικότητα είναι expressions τα οποία γίνονται evaluate διαβάζοντας τα δεδομένα μας. Η φιλοσοφία τους είναι, ή μπορώ να έχω ένα member πάνω στο συγκεκριμένο query, ας το πούμε σαν local, ή μπορεί να έχω κάποιο member το οποίο να είναι global. Για να τα δούμε όλα αυτά. Ας πάρουμε το απλό παράδειγμα, ένα member, θέλω να κάνω έναν υπολογισμό στο συγκεκριμένο query. Γιατί θέλω να έχω δύο διαφορετικά μέσους και ξέρω εγώ, όπως είναι στο παράδειγμα, να βρω τη διαφορά τους, ας πούμε. Λέω λοιπόν with member, αυτό είναι όλο το μυστικό, ενώ προηγουμένως ήταν with set για τα namesets, with member, του δίνω ένα όνομα. Αν δεν πω και τίποτα στο όνομα του by default, εννοείται ότι θα πάει στο measures collection, στα measures, του δίνω ένα όνομα, του κάνω define τι είναι, και έχω τη δυνατότητα να πω και πού θα εμφανίζεται και πώς θα είναι formatted. Εδώ δεν το έχω γράψει. Λέω λοιπόν ότι αυτό θέλω είναι το sales amount μείον το standard product cost και πολύ απλά στο select μου του λέω κοίταξε να δεις στις κολόνες θα μου δείχνεις το member, το measure, το calculated member το οποίο προηγούμενα έφτιαξα. Μπορώ να έρθω και να φτιάξω Global Calculated Members και φτιάχνουμε πολλά τέτοια. Συνήθως δεν τα φτιάχνουμε μέσα σε ένα μέσα στο Management Studio, στο Query για τα MDX. Τα φτιάχνουμε κάπου αλλού και θα σας δείξω πού και ποια είναι η αξία τους, γιατί θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορώ λοιπόν να έρθω και να φτιάξω ένα Global Calculated Member γράφοντας Create Member και κάνοντας define αυτό που θέλω. Για να έρθουμε να δούμε και τα properties τα οποία μπορώ να ορίσω είναι το τίτλος του, δηλαδή ένα alias ας πούμε, που θα εμφανίζεται και με ποιο measure group θα συνδεθεί. Για να έρθουμε να δούμε που στην πραγματικότητα αυτά έχουν αξία να παίζουμε. Ας πάμε στο Studio, που πλέον δεν λέγεται Studio, λέγεται SQL Server Data Tools, και θα δείτε ότι όταν κάνω define ένα κύβο έχω τα calculations. Αυτό είναι και το περίφημο το default MDX script. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα calculated members. Στην πραγματικότητα εγώ έρχομαι εδώ με ένα γραφικό περιβάλλον και έχω τη δυνατότητα να έρθω και να του ορίσω το όνομα, σε ποια ιεραρχία θα εμφανίζεται by default by measures, το expression μου και από εκεί και πέρα πώς θέλω να είναι formatted, αν θέλω να είναι visible, αν δεν είναι non-empty, τι που θέλω να εμφανίζεται, ποια είναι τα measures groups, display folder, εδώ θα μπορούσα να γράψω ένα όνομα, δεν υπάρχει ό,τι γράψεις στο display folder, είναι ό,τι γράψεις και θα εμφανιστεί. Μπορείς να αρχίσεις και να βάλεις color expressions, font expressions και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εδώ που έχεις κάνει με το γραφικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα αν θα θέλεις να δεις τον κώδικα σου, είναι create member στον τρέχον κύβο, βλέπετε και το current cube εδώ παίζει
όμορφα και ωραία. Τη διαφορά μας και τα στοιχεία που έχει να κάνει με format, με associated member, με το behavior του για το non-empty και ούτω καθεξής. Και θα δείτε ότι όλα τα calculated members τα βάζουμε εδώ. Δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη αξία να χρησιμοποιήσω και να δημιουργήσω ένα calculated member global εδώ. Γιατί συνήθως αυτά θέλω να χρησιμοποιούνται μέσα, να είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες που έχουν access στα συγκεκριμένα δεδομένα μου, του κύβου μου. Έτσι. Η πιο μεγάλη αξία στα calculated members είναι για να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω εδώ, κατά το define του κύβου μου. Τώρα, θέλω, όπως και στα Transact SQL Statements, να έρθω να κάνω ταξινομήσεις, να έρθω να κάνω ranking μέσα στα δεδομένα μου. Γενικώς, για όλη αυτή την διαδικασία, ο SQL Server και τα MDX queries έχουν πολλές functions. Πιο διάσημες functions είναι η top count, φέρε μου τα πρώτα νη, το percent στο 100, bottom count, bottom percent rank. Στην ουσία λοιπόν, αν θα κοιτάξεις και στο documentation, του λες θέλω να μου φέρεις τις πρώτες τρεις κατηγορίες, το 3 είναι εδώ, θα είναι 5, 10, 15, τι θα του πείτε, ως προς τις πωλήσεις του από το ίντερνετ. Για να έρθουμε να δούμε μερικά τέτοια παραδείγματα. Έχουμε εδώ κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, θέλω να δω τις κατηγορίες, τις πρώτες τρεις κατηγορίες ως προς το Internet Sales Amount. Top Count λοιπόν, και μου φέρνει τις πρώτες τρεις. Θα μπορούσα να του πω να μου φέρει τις πρώτες δύο. Και λέει μου φέρνει τις πρώτες δύο. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να έρθω και να του πω θέλω να μου δείξεις τα προϊόντα τα οποία δεν πολύ κουνιούνται ή δεν κουνιούνται καθόλου, γιατί θέλω, ξέρω εγώ, να τα πετάξω έξω από το μαγαζί μου, αφού δεν κουνιούνται, τι τα θέλω, ας πούμε, δεν μου χρειάζονται. Μπορώ να χρησιμοποιήσω λοιπόν το bottom percent, 10% ως προς τις πωλήσεις του internet sales. Για προσέξτε εδώ κάτι. Εδώ, αν θα το εκτελέσω έτσι, θα δείτε ότι μου φέρνει διάφορα προϊόντα, όπου το internet sales του είναι null, και μετά από κάτω έχει και κάποια προϊόντα τα οποία έχουν τιμές. Βλέπω λοιπόν, αυτό είναι το 10% από τα προϊόντα που δεν κουνιούνται, που έχουν τις χαμηλότερες πωλήσεις. Το ίδιο πράγμα μπορώ να έρθω και να του πω, εδώ μπροστά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, να του πω, κοίταξε να δεις, δεν θέλω να βλέπω τα nulls, με εκνευρίζουν τα nulls, και κάτι που ξέχασα προηγουμένως να σας πω είναι ότι όταν μιλήσαμε για τα sells, όταν κάποιο sell δεν έχει τιμή και το ζητήσουμε, αυτό που θα πάρουμε πίσω είναι null. Εδώ του λέω λοιπόν θέλω πάλι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν θέλω να μου φέρνει τα nulls και μου φέρνει μόνο τα προϊόντα τα οποία το κελί τους δεν έχει τιμή null στο slicing που έχω κάνει. Έτσι. Δεν θα σας βάλω εδώ να τις δούμε όλες μία, γιατί είναι πάρα πολλές οι functions οι οποίες έχουμε. Απλά μπορείτε να πάρετε μια γεύση
και να έρθετε να ψάχνετε τα πράγματα και από μόνοι σας. Και μιας και είμαστε εδώ και είπαμε προηγουμένως για το formatting και για τα cells, για να σας κάνω, μιας και έτσι έχουμε δέσει κάπως κάποια πράγματα, ναι, ξέρω είναι δύσκολο στην αρχή να τα καταλάβετε, θέλει προσπάθεια, αλλά για να χρησιμοποιήσουμε αυτό που είδαμε προηγουμένως στα calculated members, που είπαμε να κάνουμε formatting, έτσι. Έχω λοιπόν φτιάξει ένα member πάνω στο query μου, with member, του έχω πει cell property demo, παίρνω λοιπόν τα sales amount και του λέω λοιπόν ότι θέλω το χρώμα του, προσέξτε, να είναι αυτό, αλλά το background color θέλω να είναι κάτι, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Πότε όμως, function, expression υπάρχει, όταν το internet sales amount είναι πάνω από 7 εκατομμύρια. Θέλω το font size να είναι 10 και θέλω το formatting του να είναι έτσι. Και λέω λοιπόν, αφού έχω κάνει define το calculated member στο select μου, του λέω λοιπόν, δείξε μου το measure cell property demo στις κολόνες ανά χρόνο, δηλαδή συνολικά το dimension στις γραμμές, και απλά στο from, μετά στο τέλος έρχομαι και του λέω θέλω το cell property values, formatted value, for color, background, for, και font color, δηλαδή όσα έχω ορίσει εδώ πάνω για να μπορείς να μου τα δείξει. Αυτό αν το κάνω έτσι όλο μαζί, τι μου είπε εδώ? Ό,τι του είπα, έκανε ό,τι του είπα. Τι του είπα? Του είπα θέλω να μου δείξεις το calculated member, που δεν έχω βάλει κανένα expression εδώ πέρα, θα μπορούσα να είχα βάλει κάποια διαφορά ή οτιδήποτε άλλο, τόσο απλά, που είναι το internet sales amount, αλλά θέλω να είναι κόκκινα όσα κελιά είναι πάνω από 7 εκατομμύρια. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις εφαρμογές σας και από το Excel και να εκτελεστεί και να τα δείξει έτσι όπως το έχουμε πει να τα δείξει. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι όταν ξεκίνησα ότι το MDX Query έχει πολλά περισσότερα πράγματα για να δούμε. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα Transact SQL Query. Μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Κάναμε κάποια demos, ήθελα να τα κάνω στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, τα κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, ας έρθω να κάνω κάτι ακόμα. Ας το κλείσουμε αυτό. Και ας έρθουμε μάλλον κάτσα κάνουμε αυτό, επειδή μέχρι τώρα βλέπατε όλο αυτό το πράγμα και έτοιμα queries, για να έρθουμε να δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε ένα query. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να δούμε. Ας πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα καινούριο query. Έχουμε συνδεθεί στα analysis services, έτσι, στη συγκεκριμένη βάση, έτσι και αλλιώς μία έχουμε, και πατάμε το κουμπάκι new query. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα να πατήσετε το κουμπάκι analysis services query. Για να γράψω ένα query, μπορώ να έρθω και να γράψω select from, και επειδή είναι κουραστικό να κάθομαι να τα γράφω με το χέρι, εδώ αριστερά που έχω τα metadata και για το συγκεκριμένο κύβο, τώρα εδώ πιθανό να πείτε, μα πόσους κύβους έχεις εσύ εδώ δε αδερφέ? Εμείς προηγουμένως στον Object Explorer είδαμε ότι έχεις μόνο έναν κύβο, και το άλλο είναι mining. Οι άλλοι κύβοι που εμφανίζονται εδώ,
τι είναι αυτά τα πράγματα. Μην αγχωθείτε. Αυτά είναι διαφορετικά perspectives. Αν έχετε παρακολουθήσει το Saturday Night που μίλησα, που είχα κάνει έτσι ένα overall στα analysis services, έχω μιλήσει για τα perspectives. Όταν σχεδιάζεις έναν κύβο και φτιάχνεις τα πράγματά σου, έχεις τη δυνατότητα να έρθεις και να προσδιορίσεις perspectives. Θα μπορούσα, έτσι για να σας διευκολύνω, να σας πω ότι τα perspectives είναι κάτι ισοδύναμο με τα views που έχουμε σε Transact SQL. Γιατί φτιάχνω perspectives? Φτιάχνω perspectives για να δώσω τη δυνατότητα στον χρήστη να εστιάσει στα δεδομένα τα οποία τον αφορούν. Προσοχή, δεν λειτουργεί σαν security. Δεν μπορώ να αποκλείσω έναν χρήστη να δει ένα οποιοδήποτε άλλο perspective. Απλά, αν κάποιος χρήστης είναι χρήστης του λογιστηρίου, του δίνω τη δυνατότητα να του φτιάξω, ή της οικονομικής υπηρεσίας, να του φτιάξω ένα perspective για το finance και απλά να του πω ποια measures θέλω να βλέπει και ποια dimensions θέλω να βλέπει και σε ποιο επίπεδο θέλω να φτάσει για να το βλέπει. Αλλά δεν λειτουργεί σε επίπεδο security. Να εξηγιόμαστε, να μην παραξηγιόμαστε. Έτσι λοιπόν, εδώ στο query μου θα δείτε ότι ναι μεν φέρνει τον κύβο, αλλά ακριβώς από κάτω του φέρνει και όλα τα perspectives. Και αν θα πω, ας πούμε, θέλω να δω το finance, τι θα του δώσει του συγκεκριμένου χρήστη, βλέπετε ότι του μάζεψε στα metadata και του έδειξε τα πράγματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο perspective. Εντάξει. Αν θα πάω στο adventure works, που δεν είναι το όλος ο κύβος, τα δείχνει όλα. Επειδή λοιπόν είμαστε ψιλοτεμπέληδες, λέω λοιπόν, θέλω από τα measures να έρθω και να δω, ξέρω εγώ, το sales amount. Και από ποιον κύβο? Από αυτόν εδώ τον κύβο μου. Τι μου λέει εδώ? Δεν έχω, λέει, permissions. Σιγά, που δεν έχω permissions. On rows, columns, οτιδήποτε, columns, on 0. Για να μην το γράφουμε ολόκληρο. Και τώρα μου δείχνει κανονικά τα πράγματά μου. Κόμμα λοιπόν, θέλω να δω τις πωλήσεις μου, τα internet sale, ως προς reseller, και το κάνω drag and drop on ένα rows. Αν πάω να το εκτελέσω αυτό, μου δείχνει όλους τους resellers συγκεντρωτικά. Υπάρχουν keywords όπως είναι το members, όπου εδώ πλέον μου δείχνει και το όλους, αλλά και όλους τους resellers έναν. Το data βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σωστό, γιατί δεν έχει συνδεθεί internet sales, είναι λάθος. Καλά κάναμε, εντάξει, δεν πειράζει. Internet sales δεν έχουν resellers. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθουμε και θα πάρουμε sales. Reseller sales. Reseller sales amount. Αυτό θα έχει πιο μεγάλη λογική. Internet sales. Προνάμε από το internet. Δεν υπάρχουν, δεν πάει κάποιος στο κατάστημα για να πουλήσει. Καταλάβω, οπότε γι' αυτό έδειχνε παντού το ίδιο. Και εδώ έχω τα reseller sales. Τώρα αν ήθελα να αποκλείσω τα nulls, θα έρθω να βάλω non-empty. Για προσέξτε κάτι ακόμα όμως. Και φυσικά μπορώ να γράψω το where. Ας πούμε το εξής. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Λέω λοιπόν εγώ το εξής, θέλω να δω
Θέλω να δω. Θέλω να δω. Τις πωλήσει αναχώρα και από το κύβο αυτών. Εδώ όμως λείπει κάτι. Αυτό να πάω να το εκτελέσω, τι θα μου φέρει? Θα μου φέρει το default measure που δεν είναι τα internet sales, είναι το reseller sales. Προηγούμενα στο where είδαμε ότι είπαμε ότι στην ουσία κάνει είναι slicer identifier, δηλαδή στην ουσία ορίζουμε το slice. Μπορώ να έρθω και να του πω κοίταξε να δεις, στο where θέλω να έρθεις και να μου δείξεις το internet sales amount, παρόλο ότι είναι measure. Είναι όμως παρόλα αυτά ένα dimension, special dimension, και μπορούμε στο where να το χρησιμοποιήσουμε. Και βλέπετε εδώ είναι τα αποτελέσματα τελείως διαφορετικά από αυτά που είδαμε προηγούμενα. Φανταστείτε να μπλέξετε tuples, sets, name sets, και εδώ αρχίζει και κατεβαίνει το πράγμα σε όποιο level και σε όποιο επίπεδο μπορείτε να θέλετε να το κάνετε. Τώρα, για να αρθείτε κάπως να εξοικειώνεστε με τα select statements, τα MD select statements, και να δείτε πώς γράφονται κάποια πράγματα. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να ξεκινήσετε να τα γράφετε με το χέρι, αλλά καλό είναι να έρθετε και να πειραματιστείτε με το γραφικό περιβάλλον. Στον 2012 έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να πας πάνω στον κύβο σου, αν θα συνηθίσεις στο SQL Server Management Studio, να κάνεις δεξί κλικ Browse και σου ανοίγει ένα ωραιότατο περιβάλλον στο οποίο τι μπορείς να έρθεις να κάνεις. Πάει μας χάρη να έρθεις να πεις το query που κάναμε προηγουμένως. Δηλαδή, θέλω να πάρω από τα measures το internet sales amount, θέλω να έρθω και να δω το calendar year. Βλέπετε, σου δείχνει πρέπει να το βάλεις και σου έχει υπολογίσει το calendar year, και θέλω να το δω και ανά χώρα, customer, geography, country. Μπορώ να το βάλω είτε από εδώ είτε να το βάλω στην αρχή που θέλετε. Πώς θέλετε να το δείτε. Μπορεί να θέλει να, ας πούμε, να το δει στο 2005 Αυστρία ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να το βγάλω ή μπορείς να έρθεις και να του πεις θέλω να το δω Αυστραλία, 2005 Καναδάς. Είναι θέμα ταξινόμησης. Και σου έχει δείξει όλα στα δεδομένα. Το άλλο ωραίο που έχει είναι ότι βλέπετε εδώ μου λέει design mode, και design mode μου έχει έρθει και μου έχει γράψει το κουμπιράκι μου, το οποίο φυσικά αν το κάνω έξω παίρνω το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να έρθετε και να
βασιλοαρχίζετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, να μαθαίνετε το συντακτικό του MDX. Ας γυρίσουμε στις διαφάνειες. Τώρα, έχω λοιπόν τα MDX Expressions. Τα MDX Expressions που χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιούνται είτε για να κάνω calculations, όπως ήταν προηγούμενα σε calculated member ή σε global calculated member. Έχω τη δυνατότητα να κάνω, να τα χρησιμοποιήσω για να κάνω defined values, όπως είναι στο query μου σε κάποιο set, ή να κάνω define security, το οποίο όμως είναι out of scope από τη συγκεκριμένη παρουσίαση, για να πεις ας πούμε ότι θέλω ένα expression, ποιος μπορεί να έρθει και να δει δεδομένα από το συγκεκριμένο slice ή από το συγκεκριμένο cell ή οτιδήποτε άλλο. Και ας πάμε να δούμε τους operators. Operators έχουμε συνηθίσει να έχουμε σε όλα μας τα transact SQL statements. Έτσι και εδώ υπάρχουν μια σειρά από operators που χωρίζονται σε αριθμητικούς, σε set, comparison, logical και special operators. Αριθμητικοί operators, γνωστοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν τους ξέρει. Συν, πλην, επί και διά. Υπάρχουν και οι ανάρρειοι operators. Ανάρρειοι operators είναι αυτοί που μας δίνουν τη δυνατότητα να γυρίσουμε τα πράγματα αρνητικά ή θετικά ανάλογα από το τι θέλουμε. Δηλαδή, αν το δούμε σαν αλγεβρικές πράξεις, μείον, επί, ή μάλλον μείον, παρένθεση, συν, μια τιμή, κλείνει παρένθεση, το γυρνάει, ή έχω την τιμή και το κάνω πολλαπλασιασμό επί το μείον ένα, και αν είναι αρνητική θα γίνει θετική και αν είναι θετική θα γίνει αρνητική. Αν θα το δείτε, μπορείτε να φτιάξετε ένα calculated member πάνω στο width σας και απλά μπορείτε να του βάλετε το μείον. Επίσης υπάρχουν και ανάρρειοι operators σε διάφορες μέσα στα analysis services μας δίνουν τη δυνατότητα όταν έχουμε διάφορες μορφές, ας πούμε, τιμολόγια που, ή παραστατικά γενικότερα, τα οποία κάποια παραστατικά είναι προσθετικά, κάποια παραστατικά είναι αντικά. Παραδείγματος χάρη, το τιμολόγιο προσθέτεται στις πωλήσεις, ενώ το πιστωτικό σημείωμα αφαιρείται από τις πωλήσεις. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, ανάλογα με τον κωδικό του παραστατικού, μπορώ να έρθω και να κάνω define αν θα είναι προσθετικό, αν ας πούμε έχω πει ότι το aggregation πάνω στο συγκεκριμένο measure είναι summarization. Αυτό πάντα πρόσθεση κάνει, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνει πάντα πρόσθεση, πρέπει να το γυρίσω να το κάνω αρνητικό. Και έτσι μπορώ να ορίσω ανάρρειο operators. Και έχω και ένα παραδειγματάκι, αυτό εδώ που έχω γράψει το τέτοιο στο slide, το έχω και γράψει για να σας το δείξω. Είναι εδώ και είναι το πέρασα εδώ αυτό, όχι δεν είναι αυτό, μισό λεπτό, υπάρχει και μια σχετική. Βλέπετε, θα δείξω δύο στήλες, οι οποίες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά το ένα είναι το ανάποδό του. Είναι το discount amount, αυτό χρησιμοποιούμε στο calculated member, απλά το έχουμε βάλει το ανάρρειο operator. Αν θα έρθουμε να το δείξουμε αυτό, θα δείτε ότι τόσο είναι το discount και με το negative, με το ανάρρειο operator, βγάζει μέσα σε παρενθέσεις. Αυτό μπορεί να το αλλάξει, είναι θέμα formatting, by default τα αρνητικά τα βάζει μέσα σε παρενθέσεις. Και είναι κάτι το οποίο το έχουν συνηθίσει και οι λογιστές. Οκ. Okay. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω στο slide. Έχω τα set operations. Τα set operations είναι πάνω σε sets. Υπάρχει το συν, το πλην και το επί. Το συν operate, όταν σε ένα
set, έρχομαι και βάλω scene, στην ουσία κάνει union, έτσι, αυτό που έχουμε συνηθίσει στο Transact SQL, κάνει union, δηλαδή φέρνει τα πάντα, το minus, το μείον, φέρνει τις διαφορές από τα δύο sets και το επί, το αστεράκι, έρχεται και φέρνει το καρτεσιανό γινόμενο. Αν θα γυρίσουμε λίγο... εδώ... μισό λεπτάκι... εδώ... του λέω λοιπόν, κοίταξε να δεις, θέλω να μου φέρεις το cross profit margin, αλλά και για το United States και για τον Καναδά, αυτό και του, προσέξτε, του το ορίζει με συν, άρα σημαίνει ότι θα μου φέρει το σύνολο. Όταν λέει το σύνολο όμως, δεν είναι ότι θα μου κάνει το άθροισμα, έτσι. Θα μου φέρει δύο γραμμές για αυτά που του ζήτησα, γιατί το έχω βάλει στις γραμμές μου. Okay. Αντίστοιχα, αν εδώ θα το έλεγε μείον, εντάξει, εδώ δεν έχω πολλά, θα έκανε exclude και θα μου έδειχνε μόνο το United States. Αν του έκανα τον πολλαπλασιασμό, του βάζα το επί, θα μου έφερνε το... το καρτεσιανό γινόμενο. Όπως για παράδειγμα τους χάρη, έχω ένα query το οποίο μου επιστρέφει το gross profit margin για όλα τα product types και τους resellers, αλλά είναι cross joint, δηλαδή κάνει cross για όλα τα χρόνια. Βλέπετε ότι εδώ χρησιμοποιούμε το επί και λέει, ας πούμε, για το 2005 2006 για το τάδε προϊόν στους resellers και για τα προϊόντα μου. 2005 είναι resellers αυτοί, είναι τύποι resellers μάλλον, και ούτω καθεξής, και αυτό πάει ως πέρα, είναι τεράστιο, εντάξει. Comparison operators, πολύ ωραία λοιπόν, γνωστοί operators, συνήθως τους χρησιμοποιούμε πάνω σε functions, όπως ας πούμε στην count, δηλαδή θέλω να μου φέρεις από, ξέρω, τις πωλήσεις που το country members να είναι πάνω από 3, για που οι χώρες, ας πούμε, τα μέλη τους έχουν πάνω από 3, από τρεις πόλεις, ας πούμε, ή από τρεις πελάτες ή από οτιδήποτε άλλο. Ισχύουν τα κλασικά, μικρότερο, μικρότερο, ίσο, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, ίσο, ίσο, διάφορο, δεν έχω να πω κάτι περίεργο εδώ πέρα. Υπάρχουν τα special MDX operators, όπου στην ουσία έχουμε δει τις αγγείλες, με αυτές ερχόμαστε και κάνουμε... ορίζουμε κάποιο tuple ή κάποιο set. Έχουμε το κόμμα. Το κόμμα χρησιμοποιείται κυρίως μέσα στα tuples, όπου ξεχωρίζουμε το ένα μέρος του tuple από το άλλο, ή στα sets που ξεχωρίζουμε τα tuples μεταξύ τους. Υπάρχει το semicolon. Το semicolon στην ουσία σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ranges, να κάνεις defined range, από έως δηλαδή. Αν θυμάμαι καλά, έχω γράψει ένα τέτοιο παράδειγμα. Εδώ. Εδώ έχουμε ένα query, και ας το κλείσουμε λιγάκι να φαίνεται. Είναι λίγο πιο μεγάλο. Όπου θέλω να μου φέρει το freight cost ανά user και ανά μήνα, και βλέπετε, όμως δεν θέλει για όλους τους μήνες, θέλει για το διάστημα του 2007 τον πρώτο μήνα μέχρι το 2007 τον τρίτο μήνα,
και του λέει Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, αυτό του ζητήσαμε, θα μπορούσαμε να του πούμε εδώ ότι θέλω, ξέρω εγώ, από τον τέταρτο μήνα έως τον έβδομο μήνα. Και να μας φέρει όμορφα και ωραία τους μήνες μας. Επίσης, έχουμε τους λογικούς τελεστές, τους οποίους δεν τους έχω βάλει σε slide, αλλά βασικά είναι γνωστοί, AND, OR, XOR, NOT και IS, έτσι, και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, υπάρχουν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, υπάρχουν τα functions. Υπάρχουν πάρα πολλά functions τα οποία έχουμε διαθέσιμα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν πρόκειται να μπω σε details, απλά να πω τις κατηγορίες που υπάρχουν. Ούτε πρόκειται να πάρω ένα-ένα τα functions και να σας τα δείξω. Υπάρχουν όλα μέσα στα books online και μπορείτε να τα δείτε. Αυτό που θέλω να δείτε είναι πώς μπορώ να τα καλέσω. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να τα καλέσεις. Καταρχήν υπάρχει αυτό που λέμε dot function. Είναι τελεία, το όνομα της function. Είναι κάτι σαν τα methods τα οποία έχω στα διάφορα objects όταν γράφω, ξέρω εγώ, C#, Visual Basic, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει και είναι τελεία το όνομα της function. Υπάρχει function name, κόμμα, τίποτα, ή κάποια άλλη function ή τίποτα, απλά ανοίγεις κλείνεις παρενθέσεις, ή μπορείς να τους δώσεις, συγγνώμη, τα arguments τα οποία παίρνουν. Ένα κλασικό παράδειγμα, στην περίπτωσή μας, είναι που χρησιμοποιούμε την top. Η top λοιπόν είναι μία function, η οποία σου λέει, έχω το πρώτο που λέω ότι θέλω να του δείξω, το top, τα top 3, top τέτοια, σε ποιο θα το πατήσω, που θα βασιστώ, ποιο θα είναι το κριτήριό μου. Αντίστοιχα μπορείτε να έρθετε και να δείτε και άλλες, όπως ας πούμε ήταν πιο πάνω τη bottom ή οτιδήποτε άλλο. Για να έρθουμε να δούμε τα set functions. Set functions στην ουσία βασίζονται, λειτουργούν πάνω σε sets, παίρνουν arguments sets και γυρνάνε set. Η πιο δημοφιλής είναι η cross join, που μου επιστρέφει το καρτισιανό. Η non-empty cross-join, δηλαδή θέλω να μου φέρεις αυτά που δεν είναι non-empty στοιχεία, τα κοιλιά τους δεν έχουν nulls στο cross-join. Η non-empty, την οποία την είδαμε και προηγούμενα, τους επιστρέφει τα κοιλιά που δεν έχουν nulls. Filter, να κάνω filtering πάνω στα δεδομένα μου. Και να έχω και having. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτές. Δεξιά θα δείτε όλη τη λίστα από τα functions, τα οποία μου δίνουν τη δυνατότητα να δω ποιο είναι το παιδί, ποιο είναι, να δω αδέρφια, siblings, να δω parents, πατεράδες, να δω, να πάρω, να κάνω union, να κάνω unorder, να παίξω με intersect, except, να πάρω axis, να δω απογόνους, discredence. Έχω όλη την γκάμα για να μπορέσω να πλοηγηθώ μέσα στα sets μου. Για να δούμε κάποια παραδείγματα της cross-join, της filter και της having. Η cross-join φέρνει το καρτεσιανό. Και αν θα την εντοπίσω τώρα που ανέβω κατεβαίνω, cross-join. Θέλω λοιπόν τα internet sales amount, cross-join, όλα τα members από το product line, accessories, mountain και τα λοιπά, και όλες τις χώρες. Εδώ μου έχει φέρει το καρτεσιανό. Για όλες τις χώρες. Βλέπετε, ας πούμε, components δεν έχει αγοράσει κανένας. Turing και τα λοιπά. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να ορίσω filter. Το filter είναι μια function.
Εγώ το έχω βάλει και cross join μέσα. Δεν τρέχει τίποτα, μπορείτε να μην είχατε, να είχατε ένα οτιδήποτε άλλο. Απλά στην ουσία του λες πού θα πατήσεις το αποτέλεσμά σου, τι θα διαβάσεις, και εδώ το βάζεις το φίλτρο σου. Του λέω λοιπόν, σε αυτό το cross join θέλω μόνο όσα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Filter. Cross join. Μόνο όσο το internet sales amount είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Αν θα το κάνεις execute αυτό, πραγματικά, εκεί που προηγούμενα είδατε ότι φέρνει νύχι εγγραφές, τώρα φέρνει μόνο αυτά που το internet sales είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Επίσης, υπάρχει και having. Η having, για να παίξει, πρέπει οπωσδήποτε να του πείτε non-empty. Αλλιώς δεν παίζει. Δηλαδή θέλει να κάνεις exclude τα nulls. Του λέω λοιπόν, θέλω το cross profit στις κολόνες μου, όπου non-empty το product category επί, τι είπαμε τι είναι το επί, το καρτεσιανό, το cross, όπου το sales amount να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Αλλά για να παίξει having, πρέπει να του βάλετε non-empty. Αυτό εδώ λοιπόν θα μου φέρει για όλες τις κατηγορίες τα προϊόντα μου και για όλα μου τα χρόνια, το συνολικό. Εδώ δεν του έχω πει members, έτσι, αν θα του έλεγα, προσέξτε επίσης, αν εδώ θα έρθεις και του πεις members, θα έρθει και θα σου φέρει και τα μέλη. Άμα θα το κοιτάξουμε κάτω-κάτω, βλέπετε, έτσι είναι και τα mail. Ωραία, 2007 και ούτω καθεξής, ενώ προηγούμενα δεν έχει. Αλλά θέλουμε όμως ποια είναι όλα αυτά που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Τώρα, ας γυρίσουμε στα PowerPoints. Έχω member functions. Όπως είδαμε, έχω τη δυνατότητα να του πω, δείξε μου ποια είναι τα ξαδέρφια, οι απόγονοι, οι πατεράδες, οι μπαμπάδες, μία πολύ χρήσιμη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ είναι η parallel period, που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις συγκρίσεις σε παράλληλες περιόδους δεδομένων, είναι από τις πιο δημοφιλείς. Πρώτο παιδί, το item, να κάνεις lag, τελευταίο παιδί, τελευταίος αδερφός και ούτω καθεξής. Τα member functions λειτουργούν πάνω σε members και γυρνάνε member. Δεν μπορούν να γυρίσουν κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν, όταν του πεις το πρώτο παιδί, θα σου φέρει το πρώτο παιδί, member θα σου γυρίσει. Αν θα του πεις φέρε μου το τελευταίο παιδί, θα σου φέρει το τελευταίο παιδί. Έτσι. Ή ποιο θα είναι το επόμενο member, θα σου φέρει πάλι member για να το χρησιμοποιήσεις. Αριθμητικά functions. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά και αν θα κοιτάξετε, τα περισσότερα είναι στατιστικής λογικής. Πέρα από τα average, count, covariance n, mean, man, ordinal, αυτά λέει var, variance, percent and standard deviation, όλα αυτά έχει πάρα πολλά σε στατιστικά, για στατιστικές αξίες. Dimension functions. Έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω αυτές τις functions για να κάνω navigation και manipulation. Να πάρω, ας πούμε, την ιεραρχία, για να πάρω, ας πούμε, ξέρω, έχω ένα συγκεκριμένο μέλος και θέλω να δω σε ποια ιεραρχία ανήκει. Έχω dimension και dimensions για να δω, ας πούμε, που ανήκει το συγκεκριμένο member level ή ιεραρχία. Δηλαδή έχω μια ιεραρχία και λέω σε ποιο dimension ανήκει, το συγκεκριμένο member σε ποιο dimension ανήκει. Επίσης με το dimensions στο τέλος γυρίζει ένα string expression για τη συγκεκριμένη αρχεία. Υπάρχουν για τα levels που γυρνάνε level, τον αριθμό των levels που έχει ένα μέλος, του μέλους μάλλον, ότι βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο τάδε level, ή να σου επιστρέψει τη θέση με το S.
Υπάρχουν string functions, γιατί θέλω να κάνω string manipulation, και υπάρχει, όπως βλέπετε, να πάρεις το name properties, να το κάνεις σε string, να πάρεις ένα tuple σε string, να πάρεις το unique name, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η if, τη χρησιμοποιούμε για να μας επιστρέψει πράγματα. Username, για να δούμε, ξέρω εγώ, το domain name και το username για το connection στο οποίο θέλουμε να έχει κάνει το συγκεκριμένο query. Member του string, να το κάνεις format σε string. Επίσης, υπάρχουν και άλλες functions, όπως είναι array function και έχουμε μόνο μία set array. Έχουμε logical function, αν είναι ancestor, αν είναι empty, αν είναι generation, αν είναι leaf, αν είναι sibling. Έχω subq functions, το this μου επιστρέφει το τρέχον subcube, τα leaves. Έχω tuple functions, current, item, root, string to tuple. Έχω μόνο, έχω και error functions που είναι μόνο μία. Είναι στην ουσία αυτή που η error που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να κάνω raise κάποιον error σύμφωνα με κάποιο logic μου. Αυτά είναι τα functions. Τώρα, αν θέλω να βάλω comments, τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το inline slash slash ή minus minus παύλα παύλα, ή μπορώ να παίξω με τη λογική του star slash star λογικής που την έχουμε συναντήσει σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Αυτά. Τα ολίγα σαν εισαγωγή πάνω στα MDX. Είδαμε λοιπόν τι είναι ένα MDX, τα concepts τους, που είπαμε ότι είναι measures, measures groups, dimensions, hierarchy, hierarchy levels, tuples, sets, cell, έτσι. Είδαμε πώς μπορούμε να γράψουμε ένα query με όλα τα παρελκόμενα. Τι μπορούμε να βάλουμε στο select close, τι μπορούμε να βάλουμε στο form close, τι μπορούμε να βάλουμε στο where close. Είδαμε, είπαμε λίγο τι είναι τα expressions, είναι αυτά που χρησιμοποιούμε στα να κάνουμε define κάποιο calculated member, κάποιο nameset. Είδαμε τους operators, εντάξει, είναι οι κλασικοί operators. Είδαμε functions, πήραμε μια, σας ανέφερα μάλλον, δεν κάναμε κάποιο demo, απλά για να έχετε υπόψη σας ότι έχω functions. Και είδαμε πώς βάζουμε comments. Και ήρθε η ώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση, να την υποβάλλετε. Καμία. Okay. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να εξοικειωθείτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας μέχρι τις 12 παρα 10. Και τον επόμενο μήνα δεν θα έχουμε Saturday Night, είναι απλός ο λόγος. Θα έχουμε το μεγάλο μας event που είναι το IT Pro Dev Connections. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Φίβη και Σωτήρη, μείνετε. Όσοι δεν έχετε γραφτεί στο IT Pro Dev Connections, να γραφτείτε, έτσι, δεν το συζητάμε. Θα, μαζί με τη Φίβη και το Σωτήρη, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σε SQL Server Security και Auditing. Καλό σας βράδυ.